ότι μπορεί να φέρει στα όρια της στην Τουρκία, υπό την έννοια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Και οι ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφορικά με το τι προτίθεται να παραλάβει η Ελλάδα μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα μιας έτσι οπλικής αναβάθμισης της χώρας μας και ενδεχομένως ανατροπής ισορροπιών. Η ανατροπή των ισορροπιών έχει επέλθει εδώ και πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό που έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια και το εξελίσσει. Είμαστε και εν αναμονή των F-35, έτσι, σήμερα διευκρινίστηκε κιόλας. Βεβαίως, είμαστε και για αναμονή των F-35. Ξέρετε, κάθε 2 ραφάλ που έρχονται ή κάθε 3 ραφάλ που έρχονται είναι και από 2 βλήματα σε κρίσιμους στόχους της Τουρκίας. Να μην το ξεχνάνε αυτό οι Τούρκοι. Δεν είναι απειλητικό, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι η απάντηση στον Ταϊφούν που μας μοστράρουν το τελευταίο διάστημα. Ναι, αν υπάρχει αυτό το μυστικό πρόβλημα, διότι κανένας δεν το είχε επιβεβαιώσει των ιδίων των όλα. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από κανέναν άλλον και παρότι είπε βέβαια η εταιρεία ότι είναι απόρριτο, όλες οι χώρες έχουν απόρριτα προγράμματα, αλλά όταν κάνουν ένα τεστ το ανακοινώνουν επισήμως και δείχνουν τι τεστ κάνουν και έχουν κάποια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Η Τουρκία βέβαια ως συνήθως δεν ακολουθεί αυτές τις διαδικασίες και προπαγανδίζει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια απάντηση ευθείας σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο που είπατε... Ναι, θα πάμε στη συνέχεια σε αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει η ναύαρχη ελληνική πλευρά. Ότι μάλλον επαναφέρει την Τουρκία στην πραγματικότητα, στο γεγονός ότι οτιδήποτε έχει να συζητηθεί αφορά στο πλαίσιο που η Ελλάδα έχει θέσει και με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διότι βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία κάθε εβδομάδα διεκδικεί και κάτι παραπάνω και επιχειρεί να σύρει την Ελλάδα σε ένα διάλογο επί των νέων συνεχών διεκδικήσεών της. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά βεβαίως αυτό ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να το αποδεχτεί με τίποτα. Όπως είπατε, την επαναφέρει και της λέει κοίταξε, εδώ είναι τα πράγματα, δεν πάμε παραπέρα. Αλλά βέβαια νομίζω ότι μιλάμε σε τείχους, δεν μιλάμε σε ανθρώπους. Αυτοί έχουν βάλει την κασέτα αυτή που τους έχουν φτιάξει και λένε ο κύριος Τσαβούσογλου, αν είδατε τις δηλώσεις του τώρα, αυτές θα είναι γραμμένες σήμερα. Ναι. Οι γραμμένες δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου έχουν άλλο ύφος και δεν ήταν από τον ίδιο γραμμένες, ήταν από άλλον γραμμένες. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι λόγοι των Τούρκων έχουν αναλυθεί. Έχουν γίνει ανάλυση με artificial intelligence προγράμματα, με τεχνικής νοημοσύνης. Ξέρετε τι βγάζουν όλοι αυτοί οι λόγοι. Έχουμε μια κακή σύνδεση πάντως, δεν μας βοηθάει καθόλου να βαρχεί αυτή την ώρα η σύνδεσή μας. Συνεχίστε παρακαλώ να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, μισό λεπτό, το διάλογό μας. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω από εδώ τώρα γιατί βεβαίως, δεν έχω άλλο. Τώρα ακούγεται καλύτερα φαντάζομαι. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, η ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη των λόγων όλων των του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Τσαβούσου, του κυρίου Ακάρ, ξέρετε τι εκπέμπουνε. Φόβο. Ναι. Φόβο. Και να το πω έτσι, μία κατάσταση ότι δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί. Ναι. Αυτά τα βλέπετε. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τις δομές της τουρκικής δημοκρατίας, όχι, με το όχι, καθεστώς το οποίο κάνει... υφίσταται και με το καθεστώς το οποίο υφίσταται κυρίως μετά το πραξικόπημα του 16. Όχι, έχει να κάνει με τη σημερινή πραγματικότητα, κυρία Κλήτου. Ναι, εντάξει, αυτή τα εξελίσσεται, επιβαρύνθηκε. Θα σας πω κάτι. Προχθές η Αίγυπτος βγήκε και είπε διακόπτω κάθε συζήτηση με την Τουρκία διότι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους αδερφούς μουσουλμάνους.
Την άλλη φορά που πήγαμε και μιλήσαμε εδώ μαζί, ήμασταν που λέμε για το ταξίδι του κυρίου Γκάντς, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ στην Τουρκία, και σας είπα ότι υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Σήμερα που λέμε, το Ατλαντικό Συμβούλιο έβγαλε μια μελέτη που μιλάει για τη βοήθεια της Τουρκίας στην Χαμάς και στη Χεζμπολάχ στα θέματα του κυβερνοπολέμου. Μάλιστα. Και βεβαίως το πρόβλημα το έχουν οι Ισραηλινοί. Αυτή η κατάσταση όλη που η Τουρκία έχει δημιουργήσει και όλοι προσπαθούν να τη συνεφέρουν, ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να τη συνεφέρουν. Λοιπόν, τους δημιουργεί ένα φόβο, τον οποίο το φόβο τον εκπέμπουν με απειλές. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση καθεστώτων. Θα σας θυμίσω τι έκανε ο κύριος Σαντάμ Χουσέιν με τα Σκουτ. Θα σας θυμίσω τι έκανε ο κύριος Καντάφη με τις που απειλούσε ότι θα καταστρέψει το μισό κόσμο. Με τι θα το καταστρέψει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα συζητάμε. Τώρα πάμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο και στην αιμονή της Τουρκίας αυτό. Και τι θα γίνει τώρα που η Ελλάδα σκέφτεται, εν όψει και της απόφασής της να ανοίξει το θέμα ενέργεια επί ελληνικών χωρικών υδάτων, να ανοίξει το ζήτημα ελληνολιβικού μνημονίου. Τι περιμένουμε καταρχήν, από αυτό? Καταρχήν, ελληνοτουρκικό μνημόνιο δεν υπάρχει. Το τουρκολιβικό μνημόνιο λέω. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Ναι. Στο Διεθνές Υποθηκοφυλάκιο που λέγεται, που είναι στα Ηνωμένα Έθνη, αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό, ελλείψη βασικών εγγράφων. Δηλαδή δεν έχουν βασικά έγγραφα πια, ούτε τη συμφωνία να την έχει καταβάλει η Λιβύη, να την έχει υποβάλει μάλλον η Λιβύη, αλλά και τη συμφωνία η οποία δεν έχει εγκρίνει η Βουλή της Λιβύης, που είναι απαραίτητο για να γίνει αποδεκτό από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρά τα αυτά, Ναύαρχε, θα παρατηρούσα ότι όλες οι παρανομίες της Τουρκίας παράγουν έννομα αποτελέσματα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και δημιουργείται τελεσμένα. Έτσι έχει κάνει και με την Κύπρο, κάνει τώρα τα ίδια και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με την Κύπρο, κυρία Κλήτου, έκανε σε περίοδο που μπορούσε να το κάνει, έκανε μια στρατιωτική ενέργεια. Εδώ όλες αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα ψευδοκράτος το οποίο ελάχιστοι έχουν αναγνωρίσει, αλλά το οποίο λειτουργεί. Αυτή είναι. Μα δεν τον έχει αναγνωρίσει κανένας, όχι ελάχιστοι, σχεδόν κανένας. Μετρημένη ούτε στα άθλα του ενός χεριού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα χαρτιά δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Πάω όμως και στο άλλο. Η Ελλάδα δεν το σκέφτεται. Απεφάσισε ότι θα κάνει έρευνες και ήδη το πλοίο ξεκίνησε για να πάει να κάνει έρευνες. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε όλη αυτή την ανακοίνωση του κ. Πρωθυπουργού. Οι περιοχές που θα κάνουμε έρευνες, που θα κάνει η ExxonMobil έρευνες, η ExxonMobil, ξέρετε, κάνει γεωτρήσεις και στην Κύπρο και δεν έχουν μιλήσει οι Τουρκοί, το έχουν ξεχάσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι περιοχές που θα κάνουνε, που δεν ισχύει βέβαια, είναι μέσα όχι μόνο στην ελληνική ΑΟΣ, αυτή η οποία θα έχουμε επισήμως με τη Λιβύη όταν το συναποφασίσουμε, αλλά είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδος. Και όχι μόνο με βάση το διεθνές υφιστάμενο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά και ακόμη με την τουρκική υπόθεση ότι τα νησιά δεν έχουν, το αντιδοτικό αφήγημα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Ναι. Θα σας πω ότι η απόσταση της κυρίας χώρας, δηλαδή της Πελοποννήσου, από τη Λιβύη, είναι γύρω στα 230, το νοτιότερο τμήμα που είναι η Άκρα Τέναρο. Αυτό είναι 230 μίλια από το βόρειο άκρο, από το πλησιέστερο άκρο της Λιβύης. Το νοτιότερο άκρο των περιοχών που εμείς θα κάνουμε έρευνα είναι στα 110 μίλια από την κυρία χώρα. Με βάση λοιπόν το διεθνές δίκαιο και αυτή τη στιγμή, οι χώρες οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν από μέχρι και 200 μίλια την υφαλοκρηπίδα τους, έχουν δικαίωμα αυτής της εκμετάλλευσης. Ναι. Άρα και με το αφήγημα της Τουρκίας
πάλι η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το οποίο κάνουμε, όχι βέβαια με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, εκεί είναι, όχι, είναι ανύπαρκτη η ισχυρισμή της Τουρκίας. Επομένως, αυτό που κάνουμε τώρα είναι πάρα πολύ σωστό και ήταν η κατάλληλη στιγμή. Άρα γιατί, τους κερνάμε μεγάλη πίκρα από ό,τι καταλαβαίνω, Ναύαρχε, αυτή την ώρα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, και το χρειάζονται. Διότι όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, έχουμε πάρα πολλά διπλωματικά όπλα να επιδείξουμε, τα οποία είναι με βάση το διεθνές δίκαιο, βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Η συζήτηση που άνοιξε περί 12 μιλίων τους έχει τρελάνει, ας πούμε. Τους έχει, όπως λέει και ο κύριος Ερντογάν, τους έχει τσούξει, διότι σου λέει τι θα κάνουμε. Εάν η Ελλάδα το κάνει, θα κάνουμε πόλεμο. Με τι θα κάνουμε πόλεμο? Με τα ανταλλακτικά και με το στρατό που δεν έχουμε? Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αφήστε τους, φοβούνται και γι' αυτό απειλούν. Ναι. Λοιπόν, άρα λέτε εσείς ότι αυτή η απόφαση της Ελλάδος έρχεται την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο timing όπως λέμε, και ότι στέλνει και τα κατάλληλα μηνύματα. Τα κατάλληλα μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα ερχόταν εδώ η Exxon Mobil να κάνει αυτές τις έρευνες εάν δεν είχε στις πλάτη της την υπερδύναμη. Και θα σας θυμίσω ότι ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών επί κυβερνήσεως Τραμπ, ήταν ο κύριος Τίλερσον. Πρώην ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil στην Αμερική. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν από πίσω τους πλάτες. Και ας λένε εδώ ό,τι θέλουν. Κανένας δεν ξέρει. Η Γαλλία έφυγε, η Total έφυγε από εδώ, απεχώρησε. Και βεβαίως έρχεται η Exxon Mobil και λέει, ξέρετε, εγώ θα τα κάνω. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για τεράστια κοιτάσματα. Ναι, τεράστια κοιτάσματα, και αν παρακολουθήσει και κανείς σήμερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Αίγυπτο, εκεί όπου έγινε η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και αυτά που είπε για τη μετάβαση και για τους στόχους της ελληνικής πλευράς το επόμενο διάστημα για να γίνει ένας ενεργειακός αναμεταδότης προς κατευθύνσεις της Ευρώπης κλπ. Αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται και κουμπώνει, επιτρέψτε μου το αδόκιμο του όρου, με όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και τα οποία... Βεβαίως. Μπορείτε να μου πείτε τι ορίζοντα έχουν, αν ξεκινήσουν περίπου σε 6 μήνες οι εργασίες? Δεν θα ξεκινήσουν, ξεκινάνε τώρα, και τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έκανε χθες, που κάνει υπεύθυνη, το έλεος του 23 θα έχουμε όλα τα τελικά συμπεράσματα. Ναι, δηλαδή, άρα λοιπόν περίπου... ο τρόπος που θα έχουμε, θα αποκτήσουμε την ενέργεια ή θα εκμεταλλευτούμε την ενέργεια. Το γρηγορότερο θα περιμένουμε μετά από περίπου 3 χρόνια. Άρα μέσα στην επόμενη πενταετία, που είναι αν θέλετε και η γενική στόχευση της Ευρώπης, έτσι όπως ακούω εγώ τις ακολουθίες των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίες ξεκίνησαν από την προσπάθεια απεξάρτησης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και το πετρέλαιο της Ρωσίας, έτσι βάλτε τα και ακριβώς, τα δύο στην ακριβώς. ίδια βάση, νομίζω ότι ακολουθούν αυτό το στόχο που έχει θέσει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Βεβαίως, και αυτό θα ξέρετε ότι θα είναι, δηλαδή η εξόρυξη του ελληνικού πλέον, των ελληνικών υδρογων ανθράκων, θα είναι η εξέλιξη και θα έρθει να συνδυαστεί και με τον EastMed που θα γίνει και με το καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου και Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι μια σειρά από ενεργειακές πηγές οι οποίες κατευθύνονται μέσω Ελλάδος, ενισχύουν την οικονομία της Ελλάδος, κατευθύνονται στην Ευρώπη. Και βεβαίως η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα γίνει μία από τις χώρες η οποία θα, όλη η Ευρώπη θα εξαρτάται, ή όχι θα εξαρτάται, αλλά θα βασίζεται πάνω σε όλες αυτές τις ενεργειακές διαδρομές οι οποίες θα περάσουν από εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Ναύαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κύριε.